ένα δάσος από δενδρίλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στο νομό Μεσσηνίας. Συνολικά κατασχέθηκαν 1719 δενδρίλια σε περιοχές της Πηλίας, της Μάνης και της Τριφυλίας. Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρίλιων κάναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίστηκαν σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις σε αγροδασικές περιοχές των Δήμων Πυλουνέστορος, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας με την συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας τρεις φυτείες δεδρυλίων κάναβης. Ειδικότερα σε οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και εξερευνήσεις σε αγροδασικές περιοχές, στην Πηλία και την Δυτική Μάνη, εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους και κατάλληλα εκχερσωμένους χώρους δύο φυτείες κάναβης, όπου στη μία καλλιεργούνταν 36 δενδρίλια ύψους έως ένα περίπου μέτρο και στην άλλη 1665 δενδρίλια κάναβης ύψους επίσης έως περίπου ένα μέτρο, τα οποία και εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον στους δύο συγκεκριμένους χώρους των φυτείων βρέθηκε ο αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, ο οποίος επίσης κατασχέθηκε. Για τις εν λόγω φυτείες, στην χώρα και στην κρύα βρύση της Μάνης διενεργείται προανακριτικό έργο προκειμένου να εντοπιστούν τα άτομα που τις καλλιεργούσαν. Παράλληλα, σε αγροδασική περιοχή, στην περιοχή της Μουριατάδας στην Τριφυλία, εντοπίστηκαν 18 δενδρίλια κάναβης ύψους έως 1,5 περίπου μέτρο, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Υπόθεση εντοπίστηκε και ένας 79χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ο 79χρονος συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ το αστυνομικό έργο και την προανάκριση διενεργούν το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας.